Και να σας πω και κάτι. Γιατί εγώ εκπροσωπώ εδώ τον ιδιωτικό τομέα. Αρχίζει να καραντά και λίγο κουραστικό αυτό. Επειδή είστε πάτη τη δουλειά σας από την Ομόνια στον Ευαγγελισμό, κάνετε όλη αυτή τη φασαρία και κάθε μέρα χιλιάδες κόσμος μένει στην ανεργία χωρίς να μπορεί να βρει δουλειά. Ντροπή σας πια από ένα σημείο και έπειτα. Αφήστε κυρία μου, σας βαρεθήκαμε. Ο λαός εμάς εψήφισε. Είπατε προηγουμένως, περιμένα το λαό να ανατρέψει τα σχέδια. Ο λαός μας ψήφισε. Τι να κάνουμε. Ο λαός καταλαβαίνει. Να αποδεχτείτε τους κανόνες της δημοκρατίας. Από τη Σοβιετική Ένωση που έρχεστε, προφανώς δεν σας αρέσουν αυτά τα καθεστώτα. Σας αρέσει να αποφασίζει ένας. Εδώ έχουμε δημοκρατία. Ο λαός αποφάσισε, εξέλεξε εμάς και εφαρμόζουμε το σχέδιο. Έπρεπε να σε απολύσουμε για να καταλάβετε τι είναι στην περίκοκο. Σας έχουμε προστατευμένους στα μπούμπουλα. Ακούω, ας πούμε, τον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Τσίπρα που λένε να μοιράσουμε ρευστότητα. Μάλιστα. Και εγώ σας λέω λοιπόν ότι με ένα μαγικό τρόπο στέλνουμε στο σπίτι κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας 5.000 ευρώ. Τι θα τα κάνει σήμερα ακριβώς, μπορεί να μου πείτε. Αφού δεν μπορεί να κάνει. Ταξίδια δεν μπορεί να κάνει. Σε εστιατόρια δεν μπορεί να πάει. Σε κατάστημα ψωνίς δεν μπορεί να πάει. Τι θα την κάνει τη ρευστότητα. Για τρόφιμα. Που θα κρυθούν απαραίτητα αυτά τα πράγματα. Τόσα τα πάει πια. 300 κιλά δεν κανείς... Ελλάδα 125 και πανηγυρίζουμε επειδή ανά έχουμε 125 θύματα. Ναι, ότι είμαστε αλήθεια. 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο, το πανηγυρίζουμε κύριε Παδημητρίου. Εσείς δεν ξέρω πώς πανηγυρίζετε στη ζωή σας. Εγώ ότι κυβερνάμε μια χώρα που έχουμε φέρει να είναι 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο, το πανηγυρίζω, ναι. Γιατί σώσαμε ανθρώπους, κύριε! Πανηγυρίζετε 120 νεκρούς! Λοιπόν, άρα σταματήστε την ντοματολογία όλη την ημέρα! Και εμείς πονάμε για αυτούς που πεθαίνουνε! Δεν πονάτε μόνο εσείς! Δεν διαφωνώ! Εντάξει! Καθόλου δεν διαφωνώ! Ωραία. Αλλά εσείς άρα λοιπόν, η Ελλάδα μας θα πηγαίνει καλύτερα! Αυτή είναι η αλήθεια! Εσείς λέτε! Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, εσείς λέτε γκρίνια, ότι εγώ στην Ελλάδα έχω 120 νεκρούς και πανηγυρίζω. Το Βέλγιο, μια πιο προηγμένες χώρες της Ευρώπης, είναι 12 φορές χειρότερα από εμάς! Και μου λέτε αν είμαστε πίσω από την πανδημία! Κύριε Υπουργέ, τι λέτε, πανηγυρίζετε για 120 νεκρούς. Μέσα σε αυτό το κύμα το φοβερό, μέσα αυτή τη συμφορά. Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι έχετε κάνει λάθος αυτή τη στιγμή, λοιπόν, αλλά οκ. Μαζευτείτε λίγο, εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πάτε στο 3.